εποχή που βιώνουμε, είναι πολύ σημαντικό για όλους να γυρίζουμε στο παρελθόν και να ευχαριστούμε ανθρώπους που μας στήριξαν σε δύσκολες ώρες, αλλά επίσης πολύ σημαντικό να λέμε ευχαριστώ σε ανθρώπους που καθημερινά βρίσκονται κοντά μας και καθημερινά μας στηρίζουν. Γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτή την εκδήλωση. Ως εκ τούτου, και για να μην σας κουράζω, θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλαμωτής, τον κύριο Ιωάννη Ράγκο, ο οποίος θα μιλήσει για την κεντρική εκδήλωση, τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Ευεργέτη Κωνσταντίνου Βαμβακά, και θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής. Ευχαριστώ. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε όλους με την παρουσία σας, για την παρουσία σας εδώ απόψε, που τιμάτε αυτές τις εκδηλώσεις μας. Είναι μεγάλη η σημερινή μέρα για την Καλαμωτή. Ζούμε μια ιστορική στιγμή, αφού σήμερα υλοποιείται μετά από την παρέλευση 60 και πλέον χρόνων ο οφειλόμενος φόρος τιμής, η ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε το 1953 για την ενίδρυση της πρωτομής του μεγάλου Ευεργέτη Κωνσταντίνου Βαμβακά στην ομώνυμη πλατεία του χωριού μας. Τον αρτρουιστή πρεσβύτη που με τις δύο ταυτόχρονες ευεργεσίες του στις αρχές της δεκαετίας του 50 επιτάχυνε την έλευση του τεχνοκρατικού πολιτισμού στην Καλαμωτή και άλλαξε τον ρου της ιστορίας στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή των μαστιχοχώρων. Η διαχρονική σχέση της ευεργεσίας με την Καλαμωτή, η τεράστια σημασία και η ανεκτήμητη ωφέλειας της πρωτοβουλίας του Κωνσταντίνου Βαμβακά θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια. Εγώ θα ήθελα με την ιδιότητα του Προέδρου τόσο του Τοπικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής για την ανέγερση της πρωτομής να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς την καταξιωμένη χιώτισσα και κάτοχο πολλών βραβείων και τιμητικών διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την κυρία Μέρη Παπακωνσταντίνου. Που τιμήθηκε και με το βραβείο Γυναικών Ευρώπης για την άψογη φιλοτέχνηση της πρωτομής και για το ενδιαφέρον και τις πολύτιμες συμβουλές της καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του έργου που από σήμερα κοσμεί το χωριό μας. Ευχαριστούμε θερμά επίσης όλους εσάς για την προσφορά σας και εκείνους που αγόρασαν το βιβλίο Γυμνάσιο Καλαμωτής και εκείνους που προσέφεραν είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα ποσά και βοήθησαν στη συλλογή του απαιτούμενου ποσού για την κατασκευή της πρωτομής του Κωνσταντίνου Βαμβακά, τους φορείς εκείνους της Καλαμωτής που με τη γενναιόδορη συνεισφορά τους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτού του σκοπού, αλλά ακόμη και εκείνους που με τον καλό τους λόγο και τη στήριξή τους μόνο βοήθησαν για αυτόν τον σκοπό. Ευχαριστούμε την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για τη συνεισφορά της και τη Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων και το Δήμο Χίου που ενέταξε το έργο της κατασκευής της βάσης και της στήλης της πρωτομής και τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη μελέτη και το σχεδιασμό τους. Ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου προσέφεραν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και τα μέλη επίσης της Επιτροπής και ιδιαίτερα τη Ρούλα τη Βαρλά για τη χρηματική συνεισφορά της και τη βοήθειά της
σαν μέλος της Επιτροπής, αλλά και τον εδεσιμότατο πατέρα Απόστολο που στήριξε αφάνταστα αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που με την παρουσία σας τιμάτε απόψε αυτές τις εκδηλώσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα ακολουθήσουν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής από τον κύριο Ράγκο και μετά θα τελέσει μνημόσυνη δέηση, επί μνημόσυνη δέηση, ο εδεσιμότατος πατέρας Απόστολος με τους ιεροψάλτες μας και θα καλέσω και την χοροδία του προοδευτικού ομίλου Καλαμωτής η οποία θα τραγουδήσει τον ύμνο στους Ευεργέτες σε στίχους και μελοποίηση της αείμνης της Καλαμωτούς ένας δασκάλας Αγγελικής Δαμαλά. Αγαπημένοι φίλοι και αξιότιμη καλλιτέχνης και γλύπτρια κυρία Μέρη Παπακοσταντίνου, θα σας παρακαλούσα να τιμήσετε την εκδήλωσή μας και να απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για ό,τι έχετε κάνει και για το χωριό μας και για το σύλλογό μας και για την προσφορά σας γενικώς στην Ελλάδα. Ελάτε παρακαλώ. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε Χίου, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Λουκά Κτιστάκη, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, βλέπω με πολύ χαρά φίλους μου, όλη την πνευματική Χίο. Δεν είναι άδικο όταν λένε
ότι η Καλαμωτή είναι από τα πιο πνευματικά μέρη της Χίου. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ, κυρίες και κύριοι, με το αίμα της ψυχής τους, έδειξαν ότι δεν ξεχνούν αυτούς που τους έχουν ευεργετήσει. Για μένα αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι μόνο γιατί κάνω αποκαλυπτήρια ενός έργου μου, αλλά είναι η 70η, όχι άγαλμα, πρωτομή, γιατί υπάρχουν ακόμα 18 αγάλματα. Δηλαδή, τα αποκαλυπτήρια ήταν 70 συν 18. Αλλά το σημαντικό είναι, πιο πολύ, το ότι σε αυτή την εποχή τη ρευστή που ζούμε, φαίνεται πως η Ηράκλητος τα πάντα ρί, όταν είπε, εννοούσε αυτή την εποχή. Η Ελλάδα δεν σταμάτησε να δημιουργεί πολιτισμό. Ένα άγαλμα, μια πρωτομή, κυρίες και κύριοι, στέλνει ένα μήνυμα. Το μήνυμα αυτό ερεθίζει τις ψυχές και το πνεύμα, τη σκέψη, που η σκέψη είναι η βάση για κάθε δημιουργία, για κάθε πολιτισμό. Αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σιγουριανοί και φίλοι της Καλαμωτής, δεν νομίζω ότι πρωτοτυπώ ή σας ξαφνιάζω, υποστηρίζοντας ότι η συλλογική αλλά και η ατομική ευημερία της Καλαμωτής, τουλάχιστον από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές αρετές της ευεργεσίας και της φιλανθρωπίας, όποτε και για οποιοδήποτε λόγο αυτές εκδηλώθηκαν. Πριν προβώ σε μία ευχάριστη αναδρομή στο παρελθόν, επιχειρώντας ταυτόχρονα μια συγκριτική αξιολόγηση με τη σημερινή εποχή, θα ήθελα επιγραμματικά και για λόγους ιστορικής αλήθειας και σφαιρικής θεώρησης του θέματος, να αναφερθώ στην αναγκαιότητα ημί των δύο αυτών κοινωνικών αρετών για την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας αλλά και για την αντιμετώπιση της ανθρώπινης ένδυας και δυστυχίας. Και τούτο διότι τόσο η ευεργεσία όσο και η φιλανθρωπία είναι κοινωνικά φορτισμένες έννοιες, επιδεχόμενες ποικιλία προσεγγίσεων και ερμηνεών ανάλογα με το ιδεολογικό πλαίσιο και την πολιτική αφετηρία που ο καθένας τις αντιμετωπίζει. Κυρίες και κύριοι, θεωρητικά θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η κοινωνική ευμάρεια και η ανθρώπινη ευτυχία είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσα από τις δομές και τις υπηρεσίες ενός ευνομούμενου κράτους πρόνοιας. Μέχρι σήμερα όμως, και τουλάχιστον στην πατρίδα μας, δεν έχει εφαρμοστεί ένα πολιτικό σύστημα που να λύνει ουσιαστικά, οριστικά και αμετάκλητα το πρόβλημα αυτό, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στους ευεργέτες και φιλάνθρωπους να παίζουν τον τόσο καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, στη δημιουργία έργων υποδομής και στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου πόνου από την επανάσταση του 1800. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε λίγο, αλλά έγινε αλλαγή του προγράμματος χωρίς να ενημερωθώ. Εδεσιμότατε, κύριε Βουλευτή Χίου, κύριε Ταξιάρχε, αξιότιμη κυρία και κύριε Χτισάκη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Διευθυντή του Αστυνομικού Διαμερίσματος Μαστιχοχωρίων, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτής, κύριε Τοπική Σύμβουλη, κύριοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων, κύριοι Πρόεδροι Φορέων, αξιότιμη κυρία Παπακουσταντίνου, αγαπητοί μαθητές και μαθητρίες. Μπροστά στην πρωτομή του Κωνσταντίνου Βαμβακά, που είναι πνεύμα, ψυχή, σχηματισμένη από χρυσά ψυχαλίσματα και μας κοιτάζει επίμονα,
νιώθουμε να λάμπουν ξάφνου πορφυρά της μνήμης στα κοράλια. Μέρες ανοίγονται όριμες οι αγκάλες του ουρανού και φέγγουν στο αντιλάρισμα τα μάτια μόνο εκείνα. Αγνή η ψυχή του γράφεται σαν το τραγούδι αυλού. Σαν πρώην δήμαρχος και πρόεδρος τώρα του Προοδευτικού Ομίλου Καλαμωτής, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής στη σημερινή εκδήλωση, αποτείω ταπεινά φόρων τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον Ευεργέτη. Πολύ καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ήρθε απόψε να τιμήσει με την παρουσία του πρώτα την Καλαμωτή και δεύτερο το μεγάλο μας Ευεργέτη. Εγώ σας λέω ένα καλησπέρα από μένα, επειδή έχω την υποχρέωση να πω ένα καλησπέρα στον ίδιο. Έχω γράψει δύο λόγια δικά μου που ήθελα να τον τιμήσω ιδιαίτερα. Είμαι μέλος της Επιτροπής, της μικρής Επιτροπής, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μπει η πρωτομή του μεγάλου μας Ευεργέτη Κωνσταντίνου Μανδακά. Σαν ταπεινοί προσκυνητές ήρθαμε στη χαρά σου. Να μάθουν και οι νεότεροι τα κατορθώματά σου. Πρώτος μας έφερε στο φως. Η γνώση, τα γυμνάσια, μαζί και την ελπίδα. Και ίσως μια μέρα αλλάξουμε και φτιάξουμε πιο δίκαιη, πιο ζηλευτή την πιο όμορφη που έχουμε πατρίδα. Χαίρεται η Καλαμωτή για τη μεγάλη σου καρδιά και ακόμα περισσότερο την όλη προσφορά. Γι' αυτό και στην πλατεία της χάρισε το όνομά σου. Και τώρα ρίξε μια ματιά στα μέρη τα δικά σου, θα λυβείς λουλούδια που άνθησαν για να βρεθούν σήμερα σε τούτη τη χαρά σου. Είναι ένα-ένα διαλεκτά κορίτσια και αγόρια, βγαλμένα από το φυτόριο που στα μαστιγοπόλια. Και αν κάποιο βράδυ θα σκεφτείς να βγεις να περπατήσεις, να πας στην πέρα γειτονιά, πρόσεξε να πας Έλληνος του Αυγούστου το φεγγάρι. Λένε προς τούτη τη βραδιά, τη νύχτα μέρα κάνει. Σ' αυτό το φως του φεγγαριού θα βρεις χαρά μεγάλη. Θα ειδείς το φίλο αυτά παλιά, Μικέ Γρηγοριάδη. Κοίταξε, μη συγκινηθείς όταν τον αντικρίσεις και αν θυμηθείς τα νιάτα σας στην ξενιτιά, μην κλάψεις, μην δακρύσεις. Ένα μονάχα να του πεις και αυτό να το τονίσεις, πως στις δικές μας τις καρδιές θα είστε πάντα αθάνατοι και αθάνατοι θα μείνετε σ' όλων τις αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποφάσισε με την υπαριθμόν 5 από 8 πρώτου 2012 απόφασή του να ανακηρύξει την κυρία Κυριακή και τον κύριο Λουκά Κτιστάκη ως ευεργέτες της Καλαμωτής. Καθώσον επί πολλά συνεχή έτη έχουν προσφέρει τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και κοινοφελές έργο στον τόπο μας. Πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο κύριος Ράγκος, θα ήθελα προσωπικά, αλλά και σαν πρόεδρος του Συλλόγου Καλαμωτούς Ωνατικής, να πω για άλλη μια φορά ευχαριστώ στην κυρία Κυριακή και στον κύριο Λουκά Κτιστάκη, γιατί χωρίς αυτούς το Φεστιβάλ Αξάνεμος δεν θα είχε καν ξεκινήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yeah.
καπετάν Λουκάς Χτιστάκης είναι ένα από τα 5 παιδιά της Μαρίας και του Νικόλα Χτιστάκη. Γεννήθηκε στα Καρδάμιλα, σε ένα σπίτι φτωχικό, πλούσιο σε αρχές και αξίες, από όπου πήρε τα εφόδια της θέλησης, της πίστης, της εργατικότητας και της αρετές που θα τον αναδείκνυαν στην αρχή σε ένα εξαιρετικό καπετάνιο, αρχικαπετάνιο και στη συνέχεια σε ένα επιτυχημένο πλειοκτήτη και επιχειρηματία, με μια αξιοπρεπή παρουσία και μεγάλη εκτίμηση στους ναυτιλιακούς τίτλους του εξωτερικού και της Ελλάδας. Παντρεύτηκε τη χωριανή μας Κυριακή, κόρη του Γεωργίου Σταμούλη και της Μαρίας Ισιδωρίδου, θερμό και άξιο συμπαραστάτη στο πλευρό του συζύγου της, και απέκτησαν μια κόρη, τη Μαρία, που τους χάρισε 4 εγγονάκια, και έτσι ο καπετάν Λουκάς γίνεται κατ' ουσίαν και καλαμουτούσης, αφού εδώ και δεκαετίες κατοικεί στην κόρη. Αγάπησε και εκείνος το χωριό μας, όπως ακριβώς το αγάπησε η σύζυγός του Κυριακή, Χτιστάκη, και συνεχίζουν να το αγαπούν, αποδεικνύοντάς το και οι δύο εδώ και πάνω από 25 χρόνια με το πλούσιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και κοινοφιλές έργο τους, το οποίο μάλιστα προσφέρουν απλόχερα, με σεμνότητα, τόση ταπεινοφροσύνη και διακριτικότητα που τις περισσότερες φορές ένα ελάχιστο μόνο μέρος αυτού του έργου γίνεται γνωστό σε εμάς μετά από πάρα πολύ καιρό. Εμείς εδώ δεν θα αναφερθούμε στο πλουσιότατο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο τους, από το οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα, γιατί σεβόμαστε αυτή τη διακριτικότητα και την ταπεινότητα του καπετάν Λουκά και της συζύγου του Κυριακής. Όμως, κατά ανάγκη, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, να αναφερθώ σε ένα μικρό ποσοστό ευεργεσιών και δωρεών για το χωριό μας που πληροφορήθηκα πρόσφατα, και ότι τα περισσότερα από αυτά έγιναν πριν από κάποια χρόνια, ενώ μερικά έγιναν τώρα τελευταία, και τα οποία γνώρισα εξ αφορμής της ιδιότητάς μου ως μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τώρα ως πρόεδρος της κοινότητας Καλαμαντής. Μερικά λοιπόν από τα έργα της ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και της πολυσχηδούς κοινοφελής δράσης του καπετάν Λουκά και της συζύγου του Κυριακής Χτιστάκη είναι η συντήρηση αγιογραφιών και εικόνων, καθώς και ο εξυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση του ορολογίου της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής Καλαμωτής, η επισκευή, η συντήρηση, η αγορά του εξοπλισμού και γενικότερα η αξιοποίηση της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολείων και των φορέων της Καλαμωτής της ονομαζόμενης Ένωσης, η διαμόρφωση και ο φωτισμός του κοινοτικού χώρου και η αγορά και η εγκατάσταση των σύγχρονων οργάνων παιδικής χαράς στην παραλία της Κόμης, η χρηματοδότηση της αγοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού στο δημοτικό ακίνητο του πρώην Δημαρχείου Καλαμωτής για τη μεταφορά και εγκατάσταση σε αυτό του αστυνομικού τμήματος Καλαμωτής, η χρηματοδότηση της μελέτης της αγοράς και εγκατάστασης 5 κλιματιστικών άνω των 500.000 BTU πλήρους κάλυψης, θέρμασης και ψύξης στον εσωτερικό χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Πολυούχο του χωριού μας. Η χρηματοδότηση κατασκευής 6 αυτόνομων διαμερισμάτων και του πλήρους εξοπλισμού αυτών για τη διαμονή μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού στο στρατόπεδο Βάκη της Καλαμωτής, των οποίων τα εγγένεια έγιναν την 9η Φεβρουαρίου 2013, και στη συνέχεια η χρηματοδότηση για την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό άλλων 4 μεγαλύτερων αυτόνομων διαμερισμάτων πάλι μέσα στο στρατόπεδο Βάκη της Καλαμωτής, το οποίο τα εγγένεια έγιναν την 7η Μαρτίου του 2014. Με τη διαμονή σε αυτά τα διαμερίσματα εδώ και πολύ καιρό οικογενειών στρατιωτικών αξιοποιήθηκε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Βάκη, με την πρωτοβουλία τότε του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμωτής, και απετράπει ο ενδεχόμενος κίνδυνος υποβάθμισης της περιοχής μας αν προκρίνονταν λύσεις πέραν αυτής που έδωσαν από κοινού ο καπετάν Λουκάς και η στρατιωτική μας ηγεσία με την αγαστή τους συνεργασία.
από το τεράστιο έργο της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, που το μεγαλύτερο παραμένει άγνωστο λόγω της διακριτικότητας που κατέχει το ζεύγος του Ιστάκη. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ειδικά σε ένα που πληροφορηθήκαμε και πραγματικά συγκίνησε όλους μας. Όταν από ατύχημα κάποια μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου πέστη σοβαρά εγκάματα και χρειάστηκε να συνεχθεί σε νοσοκομείο, επειδή και γίνεται άμεθα η ζωή της, η οικογένεια Κτιστάκη, μόλις πληροφορήθηκε το ατύχημα από το Διευθυντή του Σχολείου Καλαμαθής, αμέσως ανέλαβε την πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων, μεταφοράς και εισαγωγής σε νοσοκομείο, αλλά και όλα τα έξοδα νοσηλείας μέχρι της πλήρους αποκατάστασης της υγείας της μικρής μαθήτριας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ιδιαίτερη εδώ ανάμεσά μας. Από το μεγάλο πολιτιστικό και κοινωνικό έργο της οικογένειας Κτιστάκη αναφερόμαστε μόνο στις χρηματοδοτήσεις με διάφορα σεβαστά ποσά στους συλλόγους και φορείς της Καλαμωτής για τα τελευταία 25 χρόνια. Το τοπικό συμβούλιο Καλαμωτής, μπροστά σε αυτό το τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο του καπετάν Λουκά και της συζύγου του, αισθάνθηκε τουλάχιστον την ηθική υποχρέωση την 8η Ιανουαρίου 2012 να ανακηρύξει ευεργία και στις Καλαμωτής τον Λουκά Κτιστάκη και τη σύζυγό του Κυριακή Κτιστάκη για τη μεγάλη τους προσφορά στο χωριό μας, που τόσο αγάπησαν και αγαπούν ως μια ελάχιστη πράξη συμβολισμού της ανάγκης, περισσότερο σήμερα από ποτέ, να επιβραβεύεται ηθικά ο δωρητής και μάλιστα στην ώρα του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, μιας και στην εποχή μας το ατομικό συμφέρον κυριαρχεί, μη αφήνοντας πολλά περιθώρια προσφοράς κοινωνικού έργου. Βέβαια, το πλούσιο αυτό κοινωνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και κοινοφελές έργο τους, ο καπετάν Λουκάς και η σύζυγός του Κυριακή δεν το περιορίζουν μόνο στην Καλαμωτή, αλλά και στα Καρδάμιλα και φυσικά σε ολόκληρη τη Χίο και έξω από αυτήν. Γι' αυτό ακριβώς έχουν δεχτεί πάρα πολλές τιμητικές διακρίσεις στη ζωή τους. Θα αναφερθούμε σε κάποιες ξεχωριστές, όπως αυτήν του Πατριάρχη Αρθολομαίου, που ανακήρυξε τον καπιτάν Λουκά σε μέγα ευεργέτη και άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη διάκριση της Ανωτάτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών, που του απένει με το Χρυσού Σταυρό Αξίας, καθώς και την ανακήρυξη του ζεύγους Κτιστάκη ως ευεργέτες στα Καρδάμιλα, τη γενέτειρα του καπιτάν Λουκά, τον τόπο που δίδαξε την αυτοσύνη σε όλο τον κόσμο, τις τιμητικές πλακέτες από τη στρατιωτική διοίκηση 96 Ανωτάτη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής Χίου, αλλά και πολλές άλλες που όμως εκείνοι δεν θέλουν να μιλούν για αυτές και προτιμούν τη σιωπή. Υποκλεινόμενοι λοιπόν σε αυτό το έργο και σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στα πρόσωπα του καπετάν Λουκά και της συζύγου του Κυριακής, ευρισκόμαστε εδώ απόψε για να τους εκφράσουμε την αγάπη μας και να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για όλα εκείνα που έχουν δώσει και έχουν κάνει σε εμάς, και βέβαια να τους ευχηθούμε υγεία, χαρά, ευτυχία και εκπλήρωση κάθε ευγενούς των επιθυμίας, προσφέροντάς τους μια τιμητική αναμνηστική πλακέτα ως ένδειξη της απεροελάχιστης τιμής και αγάπης που αισθανόμαστε για εκείνους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του, τον συγχωριανό μας βουλευτή Χίου, τον Κώστα τον Τριαντάφυλλο. Αν έχεις κουράγιο και δεν θέλεις να κουράσεις, δεν είναι κουρασμένος ο κόσμος, θα ακούσει τον χαιρετισμό. Έλα. Έλα Κώστα. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές της βραδιάς για το γεγονός ότι μας έφεραν όλους εδώ σε μια πολύ ωραία βραδιά του Αυγούστου να τιμήσουμε το μεγάλο Ευεργέτη με μια πρωτομή που πραγματικά, κύριε Παπακοσταντίνου, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Σας συγχαίρουμε μέσα από την καρδιά μας εμείς ως Καλαμοτούσι, γιατί θα κοσμεί αυτή η πρωτομή τη δικιά μας πλατεία. Και βεβαίως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, να το πω εγώ εκ μέρους όλων των υπολείπων, σε όλους όσους δούλεψαν, Πρόεδρε, για να έχουμε αυτό εδώ το μεγάλο, το πολύ ωραίο έργο, να τιμούμε αυτό το μεγάλο ευεργέτη μας εδώ στην πλατεία μας για πάντα. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε την κυρία και τον κύριο Κτιστάκη, γιατί πραγματικά συνεχίζουν μια μεγάλη παράδοση ευεργεσίας. Τη συνεχίζουν και την πάνε και πολλά βήματα μπροστά. Πραγματικά είναι άξιοι, είναι άξιοι συνεχιστές και είναι λίγα τα λόγια που μπορεί κανείς να πει για τον Καρταλουκά και την κυρία Κέι, γιατί πραγματικά στέκονται δίπλα στον κάθε συγχωριανό, στον κάθε χιώτη, πολύ σεμνά, με πολύ μεγάλη διακριτικότητα, με έναν τρόπο ο οποίος είναι μοναδικός. Νομίζω είναι λίγα αυτά που μπορεί κανείς να πει, είναι λίγα αυτά που μπορούμε να αποδώσουμε σαν τιμή και πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από την καρδιά, νομίζω, εκφράζοντας όλους όσους βρισκόμαστε σήμερα εδώ, θα θέλαμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Έχει αποστείλει χαιρετισμό λόγω της απουσίας του από την Χίο και ο βουλευτής Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης. Τον χαιρετισμό του θα διαβάσει ο Μιχάλης Καναλιός. Το Σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου, το άρθρο 5, ορίζει ότι «Εξεναντίας είναι γενναίος πολίτης, αξιέπαινος κάτοικος και φίλτατος θνητός επί γης εις τους συμπολίτες του, εκείνος ως της διατρίψας εις ξένους τόπους έμαθε μία τέχνη ή σπούδασε μία επιστήμη ή την ναυτική ή προπάντων την τακτική πολεμική». Και επιστρέφει εις την πατρίδα. Εκείνου το όνομα και η πόλη όπου του έδωσε το είναι και το γένος να καταγράφεται εις τον δημόσιον κώδικα όχι μόνο ως πολίτου αλλά και ως ευεργέτου της πατρίδος. Εν το δίδεται ευθύς και αξίωμα κατά την προκοπή του. Πόσο επίκαιρες είναι οι απόψεις του Ρήγα Φεραίου στη σημερινή πραγματικότητα όπου ο καθημερινός αγώνας για την επιβίωση είναι επίπονος και οι ευεργεσίες για τον τόπο και τους ανθρώπους αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Ο καπετάν Λουκάς Κτιστάκης, ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος της ναυτοσύνης και της επιχειρηματικότητας, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα επιτυχίας, αξιοσύνης και πείσματος ενός ανήσυχου ανθρώπου που κατάφερε να μεγαλουργήσει χωρίς ποτέ να ξεχάσει τη γενέτειρά του. Πολύ σωστή η απόφαση να τιμηθεί ο αξιέπαινος και λαμπρός συμπατριώτης μας ο καπετάν Λουκάς Κτιστάκης που με την αδιάλειπτη προσφορά του στη Χίο μας αξίζει τιμή σεβασμού και αναγνώριση. Συγχαίρω τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία. Όπως το ίδιο σωστή και αξιέπαινη είναι η απόφαση να τιμηθεί η μνήμη και να γίνει και η πρωτομή ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη της Καλαμωτής, του Κωνσταντίνου Βαμβακά, ο οποίος αν και ήταν στη ξενιστιά δεν ξέχασε ποτέ την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δυστυχώς, λόγω των υποχρεώσεών μου στη Βουλή των Ελλήνων, δεν μπορώ να είμαι κοντά σας στη σημερινή τιμητική εκδήλωση. Βρίσκομαι νοερά μαζί σας. Εύχομαι
στους συγγενείς του αείμνηστου Κωνσταντίνου Βαμβακά να έχουν την ευχή του μεγαλόψυχου πατριώτη που έκανε τόσο σπουδαίο έργο για τους συντοπίτες του. Θα ευχηθώ στον καπετάνιο μας, στην αξιότιμο σύζυγό του κυρία Κέι Χτισάκη και στην εξαίρετη οικογένειά τους υγεία, να τους έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσουν να προσφέρουν στο νησί και τους συμπατριώτες μας. Θερμούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Σταμάτης Κάρμαντης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομού Χίου.